Ακόμα μια φορά Άδη, ακόμα μια νίκη. Δύσκολα για μας γιατί δεν παίξουμε ή μάλλον δεν μας αφήνουν να παίξουμε το κόσμο μας. Αλλά κάνουμε τη δουλειά μας. Δείξαμε ξανά τι ομάδα είμαστε με ένα πολύ δύσκολο αντίπαλο. Τώρα να ξεκουραστούμε γιατί έχουμε το δεύτερο τελικό, ημιτελικό στη Τρίτη με τη ίδια ομάδα, οπότε πρέπει να ξεκουραστούμε για τη Τρίτη. Δεν λέμε τίποτα γιατί κάνουμε τη δουλειά μας. Αλλά φυσικά είναι δύσκολο να παίξεις ορισμένους κόσμου στη Τούμπα. Το ξέρεις την ατμόσφαιρα που έχουμε σε κάθε αγώνα στην έδρα μας. Φυσικά θέλαμε να είχαμε τη βοήθεια του φιλάτρου. Αλλά από τη στιγμή που δεν... Αλλά από τη στιγμή που δεν μπορούμε να τους έχουμε δίπλα μας, φυσικά θέλουμε να δίνουμε το κάτι παραπάνω για αυτούς. Γιατί είναι δύσκολο για μας, αλλά το πιστεύω είναι και στους φιλάτρους δύσκολο να μην μπορούν να βοηθήσουν ή να δουν την ομάδα τους στο κήπεδό μας. Αντρέ, τελικά στο κήπεδο δεν μπορεί κανείς να κρυφτεί κόντρα σε θέσεις, κόντρα σε δικαστήρια και αποδεικνύεται και συνεχίζεται να αποδεικνύεται πως είστε η καλύτερη ομάδα. Εγώ δεν θέλω να ξαναμιλήσω για αυτά. Νομίζω ότι απαντάμε σε όλες αυτές τις ερωτήσεις στο κήπεδο. Παίξαμε ακόμα μία φορά χωρίς κόσμο. Δείξαμε από την αρχή μέχρι το τέλος τι μπορούσαμε να κάνουμε με δύσκολο αντίπαλο. Από εδώ και πέρα, σε δικαστήρια θα βρουν αυτούς που πρέπει να τα βρουν. Νομίζω ήταν την αλλαγή. Νομίζω ότι όλοι μας, σαν παίκτη, σαν ομάδα, σαν σύλλογο, έφτασε σημείο που δεν μπορούσαμε να περιμένουμε ή να κάνουμε κάτι άλλο παρά από να αλλάξουμε τον τρόπο που παίξαμε από τον τρόπο που βλέπαμε τους αγώνες. Γιατί πάντα μπήκαμε πολύ καλά στους τα πρώτα λεπτά και το τέλος θα ήταν δύσκολο ή να κερδίζουμε ή να σοφαρίζουμε τα παιχνίδια. Te respondo después. Αλλά νομίζω ότι μετά από αυτό το αγώνα έγινε αυτή τη ρεκόρ σε ρίς νίκες. Πήγαμε απροθάτλημα, αλλά έχουμε τώρα στους στόχους να τελειώσουμε το πιο ψηλά που μπορούμε και να πάμε στο τελικό κυπέλλο. Είπες για τελικό κυπέλλο. Την Τρίτη υπάρχει ένα ακόμη παιχνίδι απέναντι στον Πανιόνιο. Υπάρχει προτίμηση για αντίπαλο. Όχι, γιατί πρώτα έχουμε το δεύτερο ημιτελικό. Έχουμε προβάδισμα, αλλά δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Έχουμε δει τελευταία εβδομάδα τι γίνεται, σε άλλο επίπεδο φυσικά, αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει να είμαστε όπως είμαστε σήμερα, να μπορούμε μετά να σκεφτόμαστε το τελικό.